του είπε να έρθει στην Ελλάδα για να του δείξουμε τι έχουμε εδώ πέρα και αν είναι συμβατή η επένδυση αυτή με τα δικά μας δεδομένα. Το υποδέχτηκα με μεγάλη χαρά και ήταν μια μεγάλη πρόκληση για να πω όχι. Και τώρα είναι όχι μόνο οι πλάκες λοιπόν στις τέτοιες προκλήσεις. Και έτσι αρχές του έτους καταβήκαμε στην Αθήνα και στήκαμε σε ένα δωμάτιο εκεί στη Μεγάλη Βρετανία μαζί με το επιτελείο του Γερμανού, ονόματι ΣΜΗ, και με τον εκπρόσωπο, τους εκπροσώπους του Γερμανού στην Αθήνα, συν κάποιους από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εδώ ήταν ο κύριος Σταυράκουλου, και ο κύριος Φαλέκα. Και μετά από 6,5-7 ώρες περίπου διαδικασίας, πείσαμε το επιτελείο του Γερμανικό, αντί για η Ιρλανδία να επιλέξει την Ελλάδα, και αντί για 6 ή 7, αν δεν θυμάμαι καλά, λιμάνι να επιλέξει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Αμέσως μετά από εκεί έφυγε και πήγε, συνάντησε τον κύριο Βαξιδάκη, αυτός, ο Γερμανός μόνος που μας είναι την εκπρόσωπο που έχει στην Αθήνα. Και από εκεί πέρα συνεχίστηκε μια αλληλογραφία προκειμένου να ενισχύσουμε την απόφαση αυτή της επιλογής της Αλεξανδρούπολης για την δημιουργία της επένδυσης, της οποίας αντικείμενο είναι η επεξεργασία μιας φυτικής ίνας, η οποία παράγει υφάσματα και ιδιαίτερη βάση δίνει στο τσιν και άλλα διάφορα υποκατάστατα των υφασμάτων όπως είναι τα πάμπερς, ας πούμε, και διάφορα άλλα. Και επίσης άλλα προϊόντα όπως είναι τα φάρμακα και τα τρόφιμα. Ο προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 2.800.000.000 και η θέση εργασίας για πάντα είναι 2.500. Η μονάδα θα εργάζεται, θα δουλεύει επί 24 ώρες βάσης με 3 βράδυες, 8 ώρες και οι εργαζόμενοι θα προσευθούν από την Αλεξανδρούπολη και εφόσον δεν φτάνει από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και εφόσον δεν φτάνει από τους πλησιέστερους Δήμους. Αυτό που είναι απαραίτητο να συμβεί είναι να με νομικό σχήμα το οποίο θα προκληθεί μέσα από τις συναντήσεις που γίνονται με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Invest in Greece και το TAIPED, να παραχωρηθεί με κάποιο νομικό σχήμα η εκμετάλλευση του λιμανιού στο μεγαλύτερο ποσοστό του, προκειμένου να εκφορτώνονται τα φορτία της πρώτης ύλης, που είναι αυτή η φυτική ίνα που σας είπα, ο Πιούχα είναι, και ήδη παράγεται με δεσμευμένες εντάσεις από το γερμανικό αυτόν όμιλο ή από το φυσικό πρόσωπο, ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι όμιλος εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο μόνο του. Πάντως εμφανίζεται μόνο αυτός ο φυσικό πρόσωπο τώρα και έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουν πιστοποιηθεί απολύτως ότι είναι μια ισχυρή οικονομική μονάδα. Αυτή είναι τα φόρτωση, αυτή η φόρτωση γίνεται από τα κοράφια της Ουκρανίας και της Τουρκίας. Είναι ένα φόρτο το οποίο επιλέγει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η Αλεξανδρούπολη, γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ουκρανία και το λιμάνι μας, όπως ξέρετε, διαθέτει αυτά τα προνόμια, το να συγκεντρώνει τέτοιου είδους απαιτήσεις, μάλλον προτιμήσεις. Και η προσβολή του περιβάλλοντος είναι κάτω του 1%, 0,3%. Όλα αυτά τα υποπροϊόντα τους, τα οποία είναι αυτά τα τεπολίματα τα οποία δικαίονται, θα παράγουν ενέργεια, δηλαδή σε στον νερό το οποίο θα τριδερμάνει από όλη την Αλεξανδρούπολη και αυτή την ενέργεια θα μας την παραδώσουν δωρεάν, αν είναι καταλάγματος. Είναι το πρώτο το οποίο μας παρέχουν, χωρίς να μιλήσουμε για την αποδοτικότητα, για την έκταση την οποία χρειάζονται, αφού πρώτα πάρουν περίπου τα 2/3 του λιμανιού, μιλάω για την ανατολική πλευρά, αφήνοντας ανέπαφο το λιμάνι μας, στο οποίο γίνονται οι τοπικές γραμμές, ορίστε. Για χρήση. Για χρήση. Για χρήση μιλάμε, για τίποτα άλλο. Δεν μιλάμε για τα επιστημιώδης. Όπου στο χώρο αυτόν και ιδιαίτερα σε αυτόν ακόμα όπου είναι υποαπαλωτρίωση και θα χρειαστεί γύρω στα 18 εκατομμύρια για να απαλωτρίωσουν αυτές τις εκτάσεις και είναι έτοιμοι οι ιδιοκτήτες να πάνε στην να δεχτούν το τίμημα της απαλωτρίωσης γιατί τους άλλους είναι δεσμευμένα. Εκεί θα γίνουν οι αποθηκευτικοί χώροι όπου θα μπαίνει καταρχήν το εμπόλεμα το οποίο θα έρχεται, η πρώτη ύλη η οποία θα έρχεται με πλοία 90.000 τόνων και μήπως 300 περίπου μέτρων.
φορά τη βδομάδα και μετά με τη γραμμή του τρένου θα μπαίνουμε μέσα στη δικιά μας έκταση, τη δημοτική, την οποία θα παραχωρήσουμε με τρόπο τον οποίο θα αποφασίσουμε εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και με την ανταποδοτικότητα επίσης που θα αποφασίσουμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω δεσμεύσει και δεν μπορώ ούτως ή άλλως να μην κάνω δεσμεύσω κάποια έκθεση ή κάτι από όλα όσα σας είπα, παρά μόνο έκανα τις επαφές τις οποίες έπρεπε να γίνουν προκειμένου να είναι έτοιμη η υπόθεση για να πάρουμε αποφάσεις από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Προχθές μέσα στην Αθήνα πάλι ήρθαν οι Γερμανοί για δεύτερη φορά, κάναμε κοινή επαφή στο Investing Greece με 6-7 εκεί επιτελικούς, όπου συζητήσαμε διάφορα θέματα όπως τη χρηματοδότηση αυτής της εταιρείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας η γερμανική αυτή εταιρεία την υποστήριξη της Ελλάδος προκειμένου να πάρει ένα μέρος του δανείου, ένα μέρος του προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και επίσης προσδιορίζει το ποσοστό συμμετοχής του ελληνικού κράτους το 10%, το οποίο μπορεί να είναι και σε είδους διεκτάσεις, παροχή υπηρεσιών στο λιμάνι, χρήση λιμανίου κλπ. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεν το είδα ως πράγμα. Δεν κυνηγά θαύματα, ούτε όραμα είναι, γιατί μου ήρθε από αλλού. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να ενισχύσω αυτήν την περίπτωση υλοποίησης αυτής της επένδυσης. Εάν συμβεί, νομίζω ότι η οικονομική κρίση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, στον Νέο και γενικότερα στη Θράκη, θα περάσει ξεστά τα 2.500 θέσεις εργασίας και νομίζω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα από τώρα, εδώ στη Θράκη. Μία φοβία μου την οποία, για να είμαι ειλικρινής, την εντόπισε ο Καμένος όταν ήρθε προχθές εδώ πέρα. Έτσι, δημοσίως να ευχαριστήσουμε και τους τρεις αρχηγούς, την κυρία Παπαρίγα, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο που ήρθαν εδώ στο Δημαρχείο και συνάντησαν προσωπικά εμένα στο πρόσωπο μου. Ήταν όλους τους Αλεξανδροπολίτες, οι οποίοι αγωνίζονται για την ισορροπία, ενάντια στην ισορροπία. Ο κίνδυνος να μετατραπεί το λιμάνι και ο γέννη χώρος, ο ελληνικός χώρος, σε αιώς ευρωπαϊκή, σε ειδική οικονομική ζωή. Από τώρα σας λέω ότι η πρότασή μου προς το σώμα θα είναι ότι για να παραχωρήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο και την αποδεικότητα το κομμάτι των εξαρτησίων τόσων στρεμμάτων που έχει η ιδιοκτησία ο Δήμος, απαραίτητη προϋπόθεση και αίτηση θα είναι ότι δεν θα συμβεί ποτέ ειδική οικονομική ζώνη στην Αλεξανδροπολή και στον Εύρο και στην Θράκη. Αυτό βέβαια μπορούμε να το πιστοποιήσουμε και μπορούμε να το δεσμεύσουμε μέσα στην σύμβαση που θα κάνει ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης με την γερμανική εταιρεία.